Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο σχολιασμού ταινιών Disney μετά από 5 μήνες. Σήμερα κάνουμε κάτι διαφορετικό όμως. Θα σχολιάσουμε δύο ταινίες Disney, το Mars Needs Mom και το Home on the Range. Πρώτα θα σχολιάσουμε την ταινία Mars Needs Moms, ο Άρης Καλή Μαμάδας. Άρης Καλή Μαμά νομίζω, ναι, στα ελληνικά. Η οποία βγήκε 11 Μαρτίου του 2011 και ο σκηνοθέτης είναι ο Simon Wells. Η ταινία μας δείχνει μια κοινωνία στον Άρη, η οποία αποτελείται από γυναίκες, ή τουλάχιστον έτσι μας την παρουσιάζουν αρχικά, η οποία γενικά αναζητά μαμάδες από άλλους πλανήτες, συγκεκριμένα από την Γη, για να μεγαλώσει τα παιδιά τους. Εντοπίζουν μια μαμά, η οποία είναι η μαμά του πρωταγωνιστή της ταινίας μας, και την απαγάγουν το βράδυ, αλλά το παιδί το βλέπει και κυνηγάει το διαστημόπλαιο στο οποίο έχουν πάρει την μητέρα και πηγαίνει μαζί τους στον Άρη. Και εκεί βλέπουμε πώς προσπαθεί αυτό το παιδί να σώσει την μαμά του και να την πάρει πίσω, και μέσα από αυτή την περιπέτειά του βλέπουμε ποια είναι η κοινωνική κατάσταση στον Άρη και τι ακριβώς επικρατεί εκεί πέρα. Ωραία, και τώρα πάμε στο Art Direction. Ο σχεδιασμός της ταινίας, των χαρακτήρων, του background, των οχημάτων και τα λοιπά, γενικά πιστεύω ότι δεν ήταν και τόσο καλός. Μου φαίνεται ότι η ταινία πάλι ως εμέναν όχι ωραίο τρόπο. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι η ταινία αυτή βγήκε το 2011, που πιο πριν βγήκε το Wall-E νομίζω. Πολύ πιο πριν. Ναι, και το Up. Και το Up. Το Up νομίζω βγήκε το 2009. Και το Up λοιπόν που βγήκε το 2009. Και οι ταινίες αυτές, να τις δεις και τώρα, φαίνονται ωραίες, δηλαδή επειδή έχουν αυτό το ιδιαίτερο στυλ τους, δεν παλιώνουν όπως με τα κινούμενα σχέδια, ας πούμε. Ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό είναι ότι ο ένας από τους τέσσερις παραγωγούς της ταινίας είναι ο Ζεμέκης, Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ναι, που τον έχουμε ξαναδεί στο Πολικό Εξπρές και στο Scrooge, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική Motion capture που βάζουν αυτές τις κουκίδες και δεν ξέρω τι, όλο κολλάνε στα πρόσωπα των ηθοποιών και ουσιαστικά βλέπουμε τους ηθοποιούς σε μια 3D κατάσταση. Με την προσπάθεια στο να αγγίξει και την αληθοφάνεια, ναι. Δηλαδή να φανούν όντως, όχι απλά σαν να είναι ηθοποιοί, αλλά όλα γενικά και καλά να φαίνονται πραγματικά. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν, έτσι τουλάχιστον την εντύπωση είχα, ότι επειδή είναι science fiction η ταινία και καλά, έχουν πράγματα τα οποία είναι σαν καρτούν και όλα αυτά ανακατεύεται και δεν μου ταιριάζει. Γενικά πιστεύω ότι ένας χαρακτήρας, ειδικά ο Gimble, αυτός ήταν πολύ ωραίος. Δηλαδή είχε πραγματικά full λεπτομέρειες, επειδή ήταν ένα άτομο το οποίο είχε πάρα πολλά εξαρτήματα και όλες και εργαλεία, και το σώμα του γενικά ήταν πολύ έτσι, με πολλές λεπτομέρειες. Ενώ κάποιοι άλλοι χαρακτήρες δεν είχαν καθόλου. Ή άμα είχαν λεπτομέρειες δεν ήταν τόσο προσεγμένες. Και νομίζω αυτό που φαίνεται ιδιαίτερα άσχημο είναι το τι υπάρχει πίσω από τους χαρακτήρες πολλές φορές, ειδικά στην Γη. Δηλαδή όταν βλέπουμε το σπίτι του πρωταγωνιστή, ένιωθα λες και βλέπω το πρώτο Toy Story που βγήκε το 97 νομίζω. Ναι. Και γενικά νιώθω ότι αυτό, δηλαδή ένιωσα λίγο σαν όλο το budget να πήγε στο περιβάλλον που πρώτο συναντάμε τον Gimble, στον ίδιο τον Gimble, και ίσως πιο μετά λίγο όταν εξελίσσεται η ταινία σε κάποια άλλα μέρη, στο υπόγειο που πήγαν και βρήκαν τις χαμένες ζωγραφίες και τα λοιπά. Ναι, ναι, γενικά στα σχέδια με τα χρώματα και αντιλήψεις, ναι, εξωγήινους. Αυτό. Τα δύο τρίτα της ταινίας, μπορεί και παραπάνω, πραγματοποιούνται στον πλανήτη Άρη. Οπότε περιμένεις εκεί πέρα να δεις όχι βαρύτητα, έλλειψη αέρα και όλα αυτά κάπως να τα παρουσιάζουν. Μας φάνηκε όμως περίεργο το πώς κινούταν το παιδί, ο κύριος χαρακτήρας, σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί ήταν σαν να πετούσε, λόγω της έλλειψης, μειωμένης βαρύτητας, ναι. Μπορούσε να εωρηθεί κάπως, αλλά αυτοί το παρουσίαζαν σαν να πετάει, δηλαδή χοροπηδούσε από ένα σημείο, πετούσε, έφτανε στο άλλο, αλλά όταν προσγειωνόταν ήταν σαν να είχε μαγνήτες τα πόδια του, οπότε ξαφνικά να αυξανόταν η βαρύτητα μόλις, δηλαδή ναι, προσέγγιζε το πάτωμα. Ναι. Παράλληλα όμως, όταν ήταν σε ένα άλλο σημείο εκεί πέρα στην κοινωνία των εξωγήινων, είχε κάποια βαριά πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα σηκώσει και να τα πετάξει. Και δεν εξηγούταν εφόσον υπάρχει αυτή η μειωμένη βαρύτητα. Όμως δεν
τεκμηριώνεται αυτό επιστημονικά, αυτή η αόριση και αυτή η προσγείωση, γιατί ψάξαμε και είδαμε ότι η βαρύτητα στον Άρη είναι 3, κάτι. Ναι, που είναι όντως μικρότερη της Γης προφανώς. Ναι, αλλά δεν είναι και σε σημείο ώστε να αιωρείται, να πετάει τόσο μεγάλες αποστάσεις και να προσγειώνεται κιόλας έτσι. Και ήταν λίγο χαζό, λίγο πολύ άκυρο. Ναι, και επίσης ένιωσα ότι, τώρα που το λέμε το σκέφτηκα, ότι ενώ ο κύριος χαρακτήρας και καλά έχει πρόβλημα στο να προσαρμοστεί σε αυτό και αυτό πετάει, όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι λες και δεν τους επηρεάζει αυτό. Α, ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορούν ούτε να πετάξουν και να θέλουν. Οι άλλοι χαρακτήρες ενός και εξωγήινοι. Ναι. Αυτοί μπορεί να είναι... Τι? Όμως συνηθισμένοι και να ξέρουν πώς να το κάνουν, δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά δεν θα βοηθούσε στο να κυνηγήσουν, να τον κυνηγήσουν όταν τον κυνηγάνε, ας πούμε, να πεταχτεί και ένας και να επιδείξει. Δεν το κάνουν. Ναι. Ή μου φαίνεται ότι ο Γκίμπλ δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, απλώς αυτός περπατάει κανονικά. Ναι. Εκτός αν κάνω λάθος τώρα, αλλά τώρα που προσπαθώ να το θυμηθώ, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον να έχει πρόβλημα. Ναι. Και μιας και αναφέραμε και τους εξωγήινους, προχωράμε στο θέμα των εξωγήινων και της κοινωνίας τους και γενικά των λαών τους. Αρχικά, εμένα με πείραξε που για μια ακόμα φορά οι εξωγήινοι είναι ανθρωπομορφικοί. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τους φανταστούμε. Σύμφωνα με τη δικιά μας εικόνα, δύο πόδια. Ένα σώμα ανθρώπινο και το μόνο περίεργο θα είναι είτε λίγο η λεκάνη και τα πόδια και αντί για 5 δάχτυλα θα έχουν 3 δάχτυλα ή 4. Αυτό είναι το διαφορετικό. Και εμένα μου τις πάει αυτό γιατί φαίνεται λίγο η έλλειψη δημιουργικότητας. Και πέρα από αυτό, αυτό που μας φάνηκε περίεργο και πολύ άκυρο ήταν ότι ως κοινωνία φαινόταν να μην έχει κάποιο σκοπό, κάποιο στόχο. Γιατί βλέπαμε εκεί πέρα ότι όλες οι εξωγήινες, γιατί αρχικά βλέπουμε ότι είναι μόνο κορίτσια, είναι έτσι με στολές, με όπλα, έχουν έναν στρατό, έχουν μια αυτοκρατορία, ας το πούμε, και δεν κάνουν τίποτα άλλο πέρα από το να φρουρούνε αυτή την αυτοκρατορία, αυτό το κτίριο στο οποίο είναι μέσα, και να ελέγχουν τα παιδιά που γεννιούνται, και αν έρχεται μέσα σε αυτό το κτίριο, κάποιο ξένο «ον». Που δεν μας δείχνει κιόλας να υπάρχει κάτι άλλο στον πλανήτη. Δηλαδή το ξένο «ον» παίζει να τυχαίνει δύο φορές στις... Ναι, που ήταν αυτό το παιδί. Που ήταν η ιστορία ουσιαστικά. Ναι. Πέρα από αυτό όμως, δεν τους βλέπουμε, δεν τις βλέπουμε να κάνουν τίποτα άλλο. Και είναι σαν να... Okay, ποια η ουσία αυτής της κοινωνίας. Τι κάνει, δεν είδαμε... να έχουν κάποια διένεξη με άλλον πλανήτη, δεν είδαμε να θέλουν κάτι, να έχουν κάποιο στόχο να κατακτήσουν ή να δημιουργήσουν κάτι στο δικό τους πλανήτη. Πέρα από το να βρουν τις μητέρες για τα παιδιά, να τα μεγαλώσουν γιατί έχουν πρόβλημα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Και αυτό. Και είναι πολύ άκυρο, είναι σαν να λείπει κάτι από την ταινία, ότι η μόνη ύπαρξη των εξωγήνων είναι αυτή για τις μητέρες. Γι' αυτό. Οπότε, ως αποτέλεσμα, εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν τι κάνουνε. Ποια η ουσία αυτού του λαού. Που ίσως να το έκαναν αυτό και καλά να τονίσουν ότι αφού τελείωσε η ταινία και τελείωσαν όλα τα πράγματα, ότι τότε απέκτησε νόημα, αλλά... Εκεί πάλι. Είναι, νομίζω, πολύ τραβηγμένο αυτό που λέω τώρα. Ναι. Αναφορικά τώρα με τα μηνύματα της ιστορίας και γενικά τι θέλουν να περάσουν, είναι... κατά τη γνώμη μας, μπερδευτικό. Όπως είπαμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την κοινωνία και δυσκολεύονται να, όπως λένε, να μεγαλώσουν τα παιδιά και συγκεκριμένα τα κορίτσια με πειθαρχία, που και αυτό δεν βγάζει νόημα γιατί όλες καταλήγουν να είναι στρατιωτάκια, υπάκουα, που οπότε τι. Και γενικά δυσκολεύονται στο να μεγαλώσουν τα παιδιά, τα κορίτσια, και γι' αυτό αναζητούν μητέρες. Μια μητέρα από τη γη η οποία μπορεί να πειθαρχήσει το παιδί και να το κάνει υπάκουο. Οπότε μας δείχνουν στη γη, στην αρχή, έτσι όπως ξεκινάει η ταινία, εξετάζουν οι οικογένειες. Και συγκεκριμένα μητέρες για το πώς κοντρολάρουν, ελέγχουν τα παιδιά τους. Και βλέπουμε μόνο μητέρες. Πουθενά όμως δεν εμφανίζεται κάποιος πατέρας όμως να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στην οικογένεια. Ο πατέρας του πρωταγωνιστή τον βλέπουμε ότι έχει κολλήσει κάπου σε μια άλλη πόλη και δεν μπορεί να καταφέρει να φτάσει στο σπίτι μέχρι το βράδυ. Στον Άρη επικρατεί η ανάποδη κατάσταση. Βλέπουμε ότι οι άντρες είναι αυτοί που είναι πιο συναισθηματικοί, πιο που δείχνουν αγάπη και φροντίδα
στη συμπεριφορά τους και όλα αυτά, κάτι που έχει χαθεί στην κοινωνία. Είναι αυτό που λείπει κιόλας από τις γυναίκες και έχουν πρόβλημα στο να μεγαλώνουν παιδιά. Αλλά τους άντρες τους έχουν κρατημένους μακριά χρόνια τώρα και δεν θέλουν κάτι τέτοιο στο μεγάλωμα των παιδιών και στη δημιουργία οικογενειών στον Άρη. Και σου δημιουργείται αρχικά η ερώτηση. Είναι εκγενετής ότι τα κόρισια δεν ξέρουν την έννοια της αγάπης και την έννοια της φροντίδας ή απλά έχουν μάθει έτσι επειδή είχαν απομακρύνει τους άντρες. Στην τελική όμως, τι ακριβώς θέλουν να περάσουν με αυτή την αντίθεση οικογενειών στη γη και στον Άρη και την έλλειψη του συναισθήματος της αγάπης και της φροντίδας από τις γυναίκες του Άρη. Γενικά νιώθω ότι δεν βγάζει καν νόημα αυτό που περιγράφω, γιατί δεν έβγαζε νόημα και στην ταινία. Μπορεί να μην θέλουν να περάσουν τίποτα και απλά να ήταν έτσι μια αντίθεση μεταξύ των δύο πλανητών. Αυτή να ήταν η δημιουργικότητα της ταινίας. Αλλά ήταν περίεργο σε φάση, τι θες να δείξεις και γιατί δεν υπάρχουν πατεράδες στην γη ή απλά είναι αυτή η αντίθεση μεταξύ των δύο πλανητών. Δεν βγάζει νόημα. Και εδώ ότι αντίστοιχα υπάρχει ερώτηση γιατί οι πατεράδες στον Άρη γιατί συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρονται, γιατί δεν είναι να πεις ότι καταρχήν και λίγο χρονολογικά δεν βγάζει νόημα, γιατί υποτίθεται δεν ξέρουμε τίποτα για την κοινωνία, δεν ξέρουμε πόσο ζούνε, δεν ξέρουμε τίποτα και ξαφνικά αυτοί ανακαλύπτουν κάτι αρχαία μνημεία και λένε ότι παλιά η οικογένεια ήταν μαμάς, τέλος πάντων ότι ήταν ολοκληρωμένη, ενώ μετά στο τέλος όταν συλλαμβάνουν την κύρια κακή αυτοκρατόρισα, λέει το έκανα για σας, να σας προστατέψω. Και στα μεταξύ υπάρχουν και χαρακτήρες που λένε εγώ ποτέ δεν θυμάμαι, πάντα έτσι ήταν ρε παιδί μου, ότι ποτέ δεν υπήρχαν άντρες στην κοινωνία μας. Γενικά είναι λίγο μπερδευτικό το χρονοδιάγραμμα. Και στο τέλος της ταινίας το τελικό μεγάλο μήνυμα είναι ότι χρειάζεται η οικογένεια να είναι ολοκληρωμένη, συγκεκριμένα από έναν άντρα και από μια μητέρα, για να υπάρχει αυτή η αγάπη ώστε να καταφέρει το παιδί να μεγαλώσει. Και μετά σκέφτεσαι, εδώ πέρα συγκεκριμένα σκέφτεσαι τι περνάνε. Πρέπει όντως να είναι μόνο δύο φύλλα και χρειάζεται όντως αυτό για να είναι ολοκληρωμένη η οικογένεια και να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά. Εμένα πάντα με πειράζει όταν αυτό το πράγμα, όταν θέλουν να περάσουν ένα τέτοιο μήνυμα, ας το πούμε. Και ναι, δεν βγάζει νόημα. Γιατί, αν το σκεφτείς κιόλας, ο Γκίμπλ, που μεγάλωνε χωρίς πατέρα επειδή είχε πει ότι πέθανε, και είναι μια χαρά παιδάκι, ας έχασε και τη μαμά του νωρίς, πώς το εξηγείς? Ναι, δηλαδή αυτό γιατί συμβαίνει. Ναι, που μεγάλωνε με μια μαμά. Κάπου το χάνουνε. Επίσης, στο τέλος, αφού τέλος πάντων γυρίσει ο χαρακτήρας, το παιδί και η μαμά του στη γη, εμφανίζεται και ο πατέρας. Που είχε κολλήσει σε μια άλλη πόλη. Και δεν το δείχνουν στην αρχή μάλλον, νόμιζα ότι έτσι πως μας το δείχνει η ταινία είναι ότι ξέρεις ο πατέρας δεν έχει ποτέ χρόνο για την οικογένεια και όλη την ώρα είναι στη δουλειά και δεν ξέρω τι. Αλλά εν τέλει δεν ισχύει αυτό, απλά λέει ξέρω εγώ, φαίνεται ότι ήταν μεμονωμένο γεγονός ρε παιδί μου. Ποιο? Αυτό, το ότι έλειπε, ότι κόλλησε στην άλλη πόλη. Δεν ήταν ότι γίνεται κάτι συνέχεια, γιατί μια χαρά τον καλωσορίζουν, μια χαρά το ένα το άλλο. Που αυτό σημαίνει ότι τον πατέρα τον αφαίρεσαν από την αρχική σκηνή της ταινίας που απαγαγούν την μητέρα, μόνο για να εξυπηρετήσει ουσιαστικά το σενάριο. Δηλαδή δεν υπήρχε. Ήταν εντελώς αυτό. Ενώ στην αρχή σε κάνει να νιώθεις ότι για κάποιο λόγο μας δείχνουν τον μπαμπά, ότι λείπει και ότι συγγνώμη, μπάντι, αλλά δεν θα μπορώ να επιστρέψω. Που συνήθως όταν βλέπεις μια τέτοια σκηνή, νιώθεις ότι θα είναι ο κακός της υπόθεσης ο μπαμπάς που ποτέ δεν είναι σπίτι, όλο αυτό που είπες. Ενώ εν τέλει απλά ήταν για να εξυπηρετήσουν το σενάριο. Για να εξυπηρετήσουν το σενάριο και εν τέλει για να δείξουν και δήθεν να υπερασπιστούν το μήνυμα αυτό που λέγαμε πιο πριν. Ότι τώρα που ολοκληρώ είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι. Δεν ξέρω. Ενώ, okay, κάπως κολλάνε, απέχουν όλα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Ναι, έτσι όλα τα μηνύματα δήθεν ότι θέλουν να περάσουν μαζί και με το σενάριο, όλα είναι μπερδεμένα ή και άφαντα. Ναι. Τώρα λίγο σε πιο άλλα αρνητικά, λίγο πιο μικρά της ταινίας. Η ταινία έχει 3-4 χοντροφοβικά σχόλια από τον άλλο χαρακτήρα της ταινίας, τον Γκίμπλς, που είναι χοντρός. Cringe. Τι άλλο να πω, cringe. Δηλαδή,
πόσο πιο άλλο θα διενυστούν τέτοια στερεότυπα. Εντάξει, του 11 είναι η ταινία, δεν νομίζω να τη βλέπουν πολλά άτομα πλέον, αλλά cringe. Ναι, γιατί όπως και να έχει είναι ταινία για παιδιά υποτίθεται και ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάποιο ηρωνικό σχόλιο πάνω στο fat shaming. Το... Κάποια σάτυρα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρα χαχά, ας γελώσουμε τώρα. Γιατί, με τους χοντρούς. Γιατί, ξέρω εγώ, ο Gibbons σχολιάζει, δεν θα μπορέσει, ο Gibbons, συγγνώμη, σχολιάζει ότι δεν μπορώ να τρέξω άλλο. Ή ναι. Κάτι, αυτό, θα πράγμα. Έχουμε να τρέξουμε ναι, πολύ αυτό, ακόμα ναι. Και κάτι τέτοια. Όχι, είναι ξεκάθαρα στερεότυπα και διονύζεται απλά η χοντροφοβία και όποια άλλη επίθεση υπάρχει στο χοντρό σώμα και γενικά το σώμα και την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Και πάνω σε αυτό όσον αφορά την εμφάνιση του ανθρώπου έχουμε ένα άλλο, ένα ήτανε, αστείο και καλά, μια επίθεση... Ως προς την ηλικία τέλος πάντων. Ως προς την, τα γυρατιά και συγκεκριμένα γυναίκας. Γιατί όπως ξέρουμε γυναίκες δεν επιτρέπεται να γυρνάνε, οπότε πρέπει να υπάρχουν κρέμες, ενέσεις, τα πάντα για να τις κάνουν να γίνονται, να φαίνονται νεότερες. Και άμα γυρνάνε κιόλας, άμα φαίνονται γερασμένες, είναι και οι κακές της υπόθεσης. Οπότε... ήταν και αυτό το σχόλιο αστείο, στη σκηνή που το παιδί βλέπει αυτή την μεγάλη αυτοκρατόρισα της κοινωνίας του Άρη, η οποία φαίνεται να έχει πολλές ρητίδες και τρομάζει από την εμφάνισή της το παιδί και λέει πω αυτή χρειάζεται, she would need some botox, κάτι τέτοιο. Εντάξει, και αχρειαστό και cringe και ageism και κατά τις γυναίκες κόλλα συγκεκριμένα. Αυτό εμένα με πειράξε πάρα πολύ, γιατί προφανώς ήταν too much αυτά τα σχόλια για το ότι είναι πιο εύσωμος τέλος πάντων ο Gibbons ή whatever. Αλλά είναι κάτι που ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι okay, το παιδί ως παιδί μπορεί να σχολιάσει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά γιατί το σχολιάζει το θέμα. Εντάξει, okay. Γι' αυτό λέω ότι τρεις φορές ήταν προφανώς too much και κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε ούτε μια φορά. Αλλά πες ότι σχολιάζει μια φορά, okay. Λέμε τώρα. Αλλά το Botox με πείραξε. Με ξάφνιασε απίστευτα. Δηλαδή δεν το περίμενα καν. Γιατί τέτοιο παιδί να ξέρει για το Botox. Που μας παρουσιάζεται πόσο 9 χρονών ότι είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι. Παίζει. 9 χρονών και να ξέρει για το Botox και να είναι τόσο βαθιά, πώς το λένε. Ριζωμένο. Βαλμένο, ριζωμένο, ναι, στο μυαλό του ότι βλέποντας μία γερασμένη γυναίκα, εξωγήινο κιόλας, δηλαδή που δεν ξέρει τίποτα για το πώς είναι η βιολογία ή οτιδήποτε, η ανατομία των εξωγήινων, ναι. Να σχολιάζει τέτοιο πράγμα. Αυτό δηλαδή απλά ήμουν σε φάση τι. Που δεν νομίζω ότι απέχει και από την πραγματικότητα της σημερινής ημέρας στο 2023. Είμαι σίγουρη ότι πολλά παιδιά το ξέρουν και θα μπορεί να σκεφτόντουσαν κάτι τέτοιο, γιατί απλά αυτό το μήνυμα και αυτά τα στερεότυπα απλά διονύζονται. Τώρα, άμα θέλετε να ακούσετε κάτι θετικό για την ταινία... όταν τελειώνει η όταν ταινία. Τελείωσε. Ναι, η ηθοποιία ήταν καλή και... εκτός από την μαμά. Ναι, στο φιλμ δεν άρεσε η μαμά, αλλά εμένα μου άρεσε. Αυτό ήταν κάπως ωραίο και σε κανένα δυο σκηνές έχεις κάτι μπιτάκια στα οποία χορεύουν τα αγόρια εξωγήινη, τα οποία έχουν λίγο φάση και είχε πλάκα, αλλά μέχρι εκεί. Γενικά δεν έχει κάποιο σπουδαίο, ιδιαίτερο soundtrack η ταινία, δεν ήταν και τίποτα δεν το παρατηρείς, δεν θυμάμαι εγώ να ακούμε κάτι πέρα από αυτά τα μπιτάκια. Αυτά. Γενικά δεν ήταν καλή ταινία. Και γι' αυτό μάλλον δεν έκανε και πολύ θράψη. Εγώ δεν τη θυμόμουν έτσι όταν την είχα δει μικρή και νόμιζα ήταν κάπως underrated κιόλας. Αλλά τώρα που την ξανά δεν κατάλαβα γιατί δεν έκανε τόση θράψη. Πόσο θα τη βαθμολογούσες? Εγώ την είδα πρώτη φορά και θα... εντάξει, δεν είναι ότι δεν βλέπετε η ταινία. Ναι. Οπότε 4 ή... βασικά 4. 4 στα 10 νομίζω. Και εγώ 4. Εντάξει, άμα θες λίγο να περάσει το χρόνο σου... υπάρχουν καλύτερες επιλογές. Ναι.
Προχωράμε τώρα και στη δεύτερη μας ταινία που είναι το Home on the Range, στα ελληνικά μια τρελή τρελή φάρμα, η οποία βγήκε στις 2 Απριλίου του 2004. Η ταινία διαδραματίζεται στην Άγρια Δύση και συγκεκριμένα σε μια περιοχή η οποία έχει πρόβλημα με κλοπές αγελάδων από φάρμες. Παρακολουθούμε την περιπέτεια αρχικά μιας αγελάδας. Αγωνιστικής αγελάδας. Αγωνιστικής αγελάδας, η οποία πρέπει να μετακομίσει σε μια καινούρια φάρμα γιατί ακριβώς η προηγούμενη έκλεισε λόγω κλοπής των υπόλοιπων αγελαδών. Αγελάδων. Στη νέα φάρμα συναντά δύο άλλες αγελάδες, οι οποίες και αυτές γίνονται ουσιαστικά κύριες χαρακτήρισες. Ναι. Και μαζί προσπαθούν να σώσουν τη φάρμα από μια παρόμοια μοίρα, δηλαδή από την πώληση της φάρμας λόγω χρέων. Και τις βλέπουμε στην προσπάθειά τους να σώσουν αυτή την φάρμα, πάνε να πιάσουν αυτόν που κλέβει τις υπόλοιπες αγελάδες από τις φάρμες τους, ώστε να πάρουν το χρηματικό έπαθλο, ώστε να ξεχρεώσουν την φάρμα. Bounty. Η ταινία ξεκίνησε με ένα πολύ έτσι δυναμικό intro. Έχουμε αυτά τα... Τι είναι αυτά? Τα οποία καίνε τα ζώα. Αυτά τα οποία καίνε τα ζώα. Αυτά τα μέταλλα σίδερα τα οποία έχουν κάποιο... Σημαδούρες, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, ούτε εγώ ξέρω πώς λέγεται. Σημαδευτικά μέταλλα. Ναι. Έχουμε ένα τέτοιο μέταλλο, το οποίο έχει το σύμβολο της Disney και παίζει και μια έτσι country μουσική και βλέπουμε να καίγεται το σύμβολο αυτό της Disney και αυτό είναι το intro της ταινίας για να μας δείξει ότι είναι Disney και σε βάζει κατευθείαν στο mood της άγριας δύσης, cowboys και τέτοια πράγματα. Το animation της ταινίας είναι εδώ πέρα 2D, είναι δυσδιάστατο, οπότε μας άρεσε και περισσότερο, αλλά είναι και ωραίοι οι χαρακτήρες όλοι και όλες ζωγραφισμένες και ζωγραφισμένοι. Το θέμα είναι ότι είχε γενικά πολύ καλύτερο art direction. Και παρότι βγήκε το 2004, επειδή ακριβώς έχει το δικό της στυλ και είναι και ζωγραφισμένο που προφανώς και βοηθάει, εντάξει, αλλά κυρίως επειδή έχει το δικό της στυλ, δεν νιώθεις ότι είναι ο από τώρα τι παλιούρα βλέπουμε. Ναι. Όπως με το Mars Need Mom. Ναι. Ναι. Σε αυτή την ταινία, σε αντίθεση με την άλλη, υπήρχε μουσική και ήταν αισθητή η παρουσία της και ήταν και πολύ ωραία μαζί με την ταινία, ήταν ακριβώς έβαζε στο κλίμα. Country, Wild West και... Yodeling ακριβώς, με το οποίο ήταν ο τρόπος που έκλεβε ο main κακός της ταινίας μας, τις αγελάδες. Αλλά τέριαζε πάρα πολύ ωραία και κάποια τραγούδια που έχουν και λόγια ήταν και αυτά πολύ ωραία. Γενικά η μουσική ήταν ένα θετικό σε αυτή την ταινία. Εμένα μου άρεσε επιπλέον ο τρόπος που αρχίζει η δράση της ταινίας, γιατί ξεκινάει σχεδόν αμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν και αμέσως. Δηλαδή χάνει το σπίτι της η αγελάδα η αρχική, συναντά αμέσως τις δύο υπόλοιπες, τις δύο άλλες, παρουσιάζεται το πρόβλημα το χρηματικό ότι θα πουληθεί η φάρμα και ξεκινάνε να βρίσκουν την λύση. Ήταν πολύ ομαλό και πολύ λογικό, χωρίς να φαίνεται κάτι πιεσμένο. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρα βήμα-βήμα κανονική εξέλιξη και φυσιολογική εξέλιξη. Ναι, ακριβώς, ήταν πολύ απότομο. Να. Νομίζω προσωπικά αυτό που έλειπε από την ιστορία ήταν λίγο το βάθος στην ζωή της Μάγκη, της πρώτης αγελάδας που βλέπουμε, που είναι και αγωνιστική αγελάδα, η οποία χάνει το σπίτι της και κατευθείαν ξεκινάει η ζωή της στη νέα φάρμα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογένειά της, τίποτα για το πώς ζούσε. Δεν υπάρχει βάθος στον χαρακτήρα, όχι στο χαρακτήρα της, στη ζωή της. Γιατί σε κάποια φάση εξηγεί πόσο λυπημένη είναι που έχασε την προηγούμενη της οικογένεια και ότι της λείπει η οικογένειά της. Αλλά όταν φτάνει στο σημείο που είναι μαζεμένες όλες οι κλεμμένες αγελάδες, δεν αντιδράει καθόλου και ούτε ψάχνει την οικογένειά της ή τους φίλους της, τις φίλες της. Κάτι να κάνει μια επαφή με την προηγούμενη της ζωή που μόλις την έχασε. Και είναι σαν να είναι λίγο μονοδιάστατη, ότι είναι η Μάγκη που απλά πάει στη νέα φάρμα, που ενώ είχε μια ιστορία πιο πριν, υποτίθεται. Επειδή το αναφέρει και ήδη. Ναι, υποτίθεται, αλλά δεν το βλέπουμε καθόλου. Και για μένα νομίζω αυτό είναι το κάτι που έλειπε και την κάνει λίγο κενή την ιστορία. Γενικά, προφανώς υπάρχει σε ένα σημείο της ταινίας η σύγκρουση μεταξύ των κύριων χαρακτήρων. Των και... νέων αγελάδων με τις παλιάς... Όχι, της νέας αγελάδας με την παλιά αγελάδα. Και συγκεκριμένα αυτό με την αρχηγό, ας πούμε, της φάρμας στην παλιά αγελάδα, την Mrs. C, με την καινούρια αγελάδα, με την Maggie.
Και ενώ είναι κάπως βάσιμη η ανησυχία η αρχική της μίσης C, συγκεκριμένα στις σκηνές που μας δείχνουν, δεν έχει νόημα. Δηλαδή νευριάζει η μίσης C χωρίς λόγο στην Μάγκη και δημιουργείται όλο αυτό το σκηνικό ότι και καλά χωρίζουν κιόλας. Ότι πάνε οι δύο παλιές αγελάδες από την Νέα Φάρμα πάνε αλλού και η Μάγκη συνεχίζει τέλος πάντων τη διαδρομή. Και είναι λίγο άκυρο γιατί υποτίθεται σε εκείνο το σημείο το έχει ξεπεράσει αυτό ήδη, γιατί τόσο, έτσι το νιώσε τουλάχιστον, ότι τόσο χρόνο περπατούσαν μαζί και τα λοιπά και έκαναν την περιπέτεια και μετά ξαφνικά ξαναθυμάται αυτά τα παλιά και χωρίς κανέναν λόγο απλά, πώς το λένε, όχι προβάλλει, τεινάζει, δεν είναι παλιά. Πριν δύο μέρες, πριν κάτι μέρες έγινε. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι περπατάνε και είχαν πράγματα. Ναι, αλλά υπάρχει αυτό αυτή η ζήλια και πώς γίνεται να έφεραν μια τέτοια γελάδα σε εμάς και τέτοια. Το αβάσιμο ήταν ότι την κατηγορούσε για όλο το χρέος της Φάρμας και για το ότι με το που ήρθες όλα πήγαν στραβάλες και φταίει η ίδια η Μάγκη. Που από την μία το βρίσκω λογικό λόγω ζήλιας και εγωισμού να γυρνάει εναντίον της, αλλά. Ήταν λες και πέρασαν μήνες και χτίστηκε αυτό μέσα της και είχε κάποια όντως βάσιμα επιχειρήματα που θα μπορούσε να πάει ενάντια στην Μάγκη, αλλά ήταν απλά λίγο άκυρο. Η ταινία επίσης ένα από τα θετικά ήταν το μεγάλο plot twist που είχε, ότι... Τέρμα spoilers τώρα παιδιά, αν θέλετε να δείτε την ταινία προσπεράστε. Ναι, που βλέπουμε τον Bounty Hunter να εξελίσσεται στον... Τον κυνηγό κεφαλιών. Να εξελίσσεται στον κακό της υπόθεσης. Και δεν το περιμέναμε καθόλου, εγώ δεν το θυμόμουν καν. Και ήμασταν πολύ... Μεγάλη ανατροπή. Ναι, πολύ σοκαρισμένοι και ήταν ένα μεγάλο θετικό της ταινίας. Γενικά τώρα ήταν σίγουρα μια καλύτερη ταινία από το Mars Needs Moms. Σε πολλά σημεία όπως αυτά που αναφέραμε και τα μόνα αρνητικά ήταν λίγο αυτό για την ζωή της Μάγκη και αυτό βασικά, ότι κάτι έλειπε από την ταινία. Ίσως ένα από τα αρνητικά της ταινίας να είναι το χιούμορ. Γενικά είχε κάπως ισορροπημένο χιούμορ, είχε πολλά επίπεδα αστείου και να χτυπήσει κάποιο άτομο και να κάνει καμιά χαζιγκριμάτσα και το κλασικό αμερικανικό ρέψιμο και τέτοια, αλλά είχε και κάτι αστεία σεξουαλικά χυδαία, τα οποία δεν μου κολλούσανε και δεν ήταν και ωραία. Και ήταν λίγο... και αυτά λίγο cringe και αχρίαστα, ιδίως αν ήταν και μεγάλο target τα παιδιά αυτής της ταινίας το 2004. Ήταν λίγο άκυρα, δεν μ' άρεσαν. Δεν μας άρεσαν. Εμένα με έκαναν να αισθάνομαι και άβολα, όχι επειδή είναι σεξουαλικό, αλλά επειδή απλά δεν ταιριάζει καθόλου. Ναι. Και άντε, ας πούμε ότι στην αρχική ενώ στην πρώτη εμφάνιση αυτών των αστείων ταιριάζε, γιατί περνούσαν από κοπάδι τάβρων, εντάξει. Που δεν είχαν ξαναδεί και ναι, καλά. Λέμε τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά θέλω να πω ότι ίσως σαν περίσταση, σαν τοπίο, άντε, πες ότι ταιριάζει. Αλλά μετά για κάποιον λόγο εμφανίζονται πάλι αυτοί οι χαρακτήρες. Στο τέλος. Και πάλι αυτό το. Και μόνο για να γίνει αυτό το αστείο, ναι, βασικά. Ναι, παίζει. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Δηλαδή, ναι. Μόνο για να ξαναπούνε το αστείο και δήθεν, I guess, ότι αυτό ήταν ο σκοπός, ότι να δείτε, καταλήγουν όλοι μαζί και όλοι είναι ζευγαρωμένα. Και ναι, όλα τα ζώα είναι ζευγαρωμένα κιόλας. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν αυτό. Ναι, καν. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, δεν μπορώ. Χάλια. Γενικά, ήταν μια. Ήταν καλύτερη ταινία από την προηγούμενη, το Mars Needs Moms. Ήταν όλα αυτά τα θετικά που είπαμε, το μόνο αρνητικό ήταν το χιούμορ και όχι ακριβώς αρνητικό, αλλά αυτό το κάτι της που έλειπε από την ταινία για την ιστορία της Μάγκη και... Ναι, αυτό. Θα την βαθμολογούσα με ένα 7, 6. Νομίζω. 7 εγώ, εσύ είπες 6. Αυτή την προτείνουμε να τη δείτε. Το Mars Needs Mom δεν αξίζει. Αν θέλετε να το δείτε, το Mars Needs Mom, απλά βάλτε το Home on the Range. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο, αφήστε στα σχόλια σκέψεις και ό,τι άλλο θέλετε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας! Θα ξεκινήσουμε με...
λοιπόν, βλέπουμε ναι. τον... Που ήταν τόσο ότι είναι αυτή η ταινία που εγώ δεν μπορώ να τα βάλω όλα. Ναι! Βρίσκουν μία μαμά και, η μαμ... και το παιδί της μαμάς αυτής. Τι είναι! Ωραία, μπράβο μας! Boring! Thanks.